ένα στα τρία ήδη, μάλλον τρία στα δέκα ήδη ρυθμισμένα δάνεια ξανασκάνε. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε κάθε περίπτωση, ναι, μεν έχουμε προχωρήσει σε μία ρύθμιση στο να τακτοποιήσουμε τις οφειλές μας, αλλά και ταυτόχρονα όμως αδυνατούμε και να τις ικανοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να έρθουμε σε επαφή με την τράπεζα, προκειμένου να ρυθμίσουμε τις οφειλές, τα δάνεια, για να μην τα αφήνουμε να τρέχουν. Γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές ότι το δάνειο το έχω πριν 15 χρόνια, έχει ξεχαστεί. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφεται σε κάθε περίπτωση, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι το δάνειο μου θα διαγραφεί εφόσον το έχω αφήσει. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα καταναλωτικά δάνεια, το κούρεμα είναι πολύ πιο εύκολο, διότι ακούμε και μέχρι και 80 και 90%, διότι δεν υπάρχει κάποια υποθήκη και πράγματι εξασφάλιση όπως τη λέμε. Ενώ στα στεγαστικά, στα οποία είναι ενυπόθηκα τα περισσότερα, μάλλον όλα σχεδόν είναι ενυπόθηκα, εκείνη λοιπόν είναι πιο δύσκολο, ένα πιο γενναίο κούρεμα. Άρα λοιπόν έρχονται διάφορες λύσεις, τις οποίες τις διαχωρίζουμε είτε σε πιο σύντομες είτε σε πιο μακροπρόθεσμες, προκειμένου να ρυθμίσουμε το δάνειό μας. Οι πιο σύντομες συνήθως έχει να κάνει με την επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου, δηλαδή η τελευταία δόση αποπληρωμής να παραταθεί, ενώ και χοντρικά λοιπόν σε κάθε περίπτωση αυτή η λύση. Ακριβώς. Ενώ πιο μακροπρόθεσμη θα είναι το σπάσιμο του δανείου που έχουμε πει πολλές φορές, που το ένα τμήμα του παγώνει και ταυτόχρονα ικανοποιούμε το άλλο τμήμα, και όσο πιο συνεπείς είμαστε στην πρώτη αποπληρωμή, διαγράφεται και το δεύτερο. Ενώ και η μείωση του επιτοκίου και άλλη μια ρύθμιση, στην ουσία, ναι, μεν μικραίνει η δόση, αλλά δεν παγώνει. Απλώς πληρώνουμε λιγότερο ποσό κάθε μήνα και μειώνεται το επιτόκιο, γι' αυτό και έρχεται αυτή η μείωση που έρχεται στην περίπτωση αυτή.